πραγματικά. Το κακό είναι ότι δεν μια ανάρκωση. Ξυπνά και είσαι άλλο άνθρωπο. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αν ξυπνά, νιώθει τίποτα. Τίποτα μηδέν, Ελένη. Άντε μετά την επόμενη μέρα κάτι να νιώσει. Να ξυπνήσει. Αλλά τώρα πέρα από την πλάκα είναι σοβαρό και πρέπει να γίνεται. Ειδικά για του άντρε. Εσεί οι άντρε τι φοβάστε αυτή την εξέταση. Πολύ. Γιατί επειδή ας πούμε, ψυχολογικά μέσα στο μυαλό του λε οι άντρε δεν. Δεν ξέρει πόσο θα σε πονέσει αν δεν το κάνει. Καταλαβαίνω. Τον φοβάστε τον πόνενο. Εμεί που γεννάμε. Δεν μα άρεσε. Τι μα είναι μια κολονοσκόπηση. Είμαστε δυνατοί. Οι γυναίκε κάνουν κολονοσκόπηση. Βέβαια. Μόνο οι άντρε έχουν ακούσει. Με μέθη. Όχι μολική νάρκο. Με μέθη. Εδώ μπορεί. Σου κάνει μία μετά από μισή ώρα ξυπνά. Μετά τα 42 πρέπει να κάνει και γυναίκα. Δηλαδή έπρεπε και αυτό να το κάνει. Δεν μπορώ, αλλά αφήστε με. Εγώ είμαι 25 χρονών. Ελένη. Δεν με παρατάτε. Ελένη, να έρθω μαζί, δεν είναι τίποτα. Μην φοβάσαι. Τι να μου κρατάς το χέρι. Γρηγόρη, λένε ότι τώρα δεν είναι τίποτα. Πιο παλιά ήταν πολύ επώδυνο, λένε. Δεν πήγα πιο παλιά.